Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Έλα, Ρένα μου, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλά, σήμερα έχεις πολλές δουλειές. Πρέπει να ξυπνήσεις, να πας τον Ιάσονα στο σχολείο, την Ήρηση στο γιατρό, τον Ορφέα να τον ετοιμάσεις και για την Ταντά. Λέει ο Κώστας. Ο άντρας σου είναι αυτός που την πενθυμίζω. Ναι, όντως. Όλα αυτά. Πες μου κάτι από αυτά τα τρία ονόματα που σου είπα, πόσα είναι παιδιά και πόσα είναι σκυλιά. Έχουμε και δύο γατιά, Νεφέλη και Λούτσιο. Παναγία μου. Ο Ιάσονας είναι αγοράκι. Πάει σχολείο, σωστά? Ναι. Η Ήρυδα είναι κοριτσάκι από τα δίδυμα και ο Ορφέας. Αχού, τι καλό. Έχεις ξυπνήσει, πρέπει να πάμε τον Ιάσονα στο σχολείο. Τι τάξη πηγαίνει ο Ιάσονας? Πάει παιδικό σταθμό, είναι τριών. Αχού, τι ωραία. Δεν μου λες κάτι? Και τα δίδυμα είναι 2,5 μηνών. Καλέ, είσαι καινούριο, ε! Α, να σας ζήσω! Πες μου κάτι, δεν έχετε τηλεόραση σπίτι, φαντάζομαι? Έχουμε δύο. Και πώς κάνατε τόσα παιδιά? Μας το έχουν ξαναπεί, η αλήθεια είναι, και γιατρός κιόλας. Μας το έχει δει να δει κόμμα. Σωστό, αγαπητέ. Κατερίνα! Κατερίνα! Ναι! Τι κάνεις? Καλημέρα! Έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα? Χρόνια πολλά. 95,2 άθες DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κατερίνα μου, σήμερα γίνεις 11. Ηρέμησε, Κατερίνα. Σ' αγαπάει πάρα πολύ η μαμά η Κριστιανά και εμείς βεβαίως σ' αγαπάμε εδώ ομοθυμαδών. Τι κάνεις, Κατερίνα, θα πας σχολείο σήμερα? Ναι. Τι τάξη πηγαίνεις? Πηγαίνω έκτη. Σε ποιο σχολείο, Κατερίνα μου? Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βλησίων. Έτσι, έτσι. Θα δώσεις χαιρετισμούς και σε όλα τα παιδιά και θέλω να περάσεις. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λέω το εξής, να σου δώσω και μία τσάντα ολοκένουργη πόλο. Κάτσε στη γραμμή, μην κλείσεις, να συνεννοηθούμε, darling. Τι γελάτε? Μιχάλη μου, με έχει πιάσει το κατασκοπευτικό μου σήμερα. Το ρουφιάνικό σου, δηλαδή. Αυτό. Ένας ρουφιάνος. Δηλαδή, εχθές σημείωνα τις τιμές. Σήμερα τιμές? Πέρναγα έξω από τα βενζινάδικα, ναι, και έβλεπα τι γίνεται με τις τιμές. Έχουν αλλάξει? Α, με το. Yes. Όχι, γιατί δεν έχουν αλλάξει, γιατί δεν πρέπει να αλλάξει. Παρακαλώ, φέρε μου την κάμερα ένα. Παρακαλώ στους φίλους Βενζινοπόλης, μην αλλάζουν οι τιμές. Κάτω, Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει. Δεν του βομβαρδίσει το βενζινάδικο το δικό σου. Ναι, ρε Σιμιχάλη. Αν σου βομβαρδίσουν το βενζινάδικο εκεί στον Γκίζη, ανέβασε τις τιμές. Ή το άλλο. Ποιο? Παιδιά, στη Ρωσία κάτι δεν πάει καλά τα τελευταία αρκετά χρόνια. Τι? Ατυχήματα, τους κάνει η πυρηνική αντιδραστή. Ναι, όχι, Παναγία μου, τι έγινε? Υποτίθεται ότι είναι μία από τις δύο υπερδυνάμεις. Βέβαια, είναι. Δεν γίνεται να σου σκάει το πυρηνικό αυτό, μπαμ, και να λερώνει το γύρο. Τι έγινε? Τι έγινε, ένα εργαστήριο κάτι κτλ. Ναι. Σκάσανε και φύγανε, λέει, πώς τα λένε, μικρόβια, έμπολα, ευλογιά. Τι? Παιδιά, τι λέτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παρακαλώ, τους φεύγουν από τα παράθυρα τα αφροθύσια, τα κλαμίδια, τέλος. Σας παρακαλώ να είστε προσεκτικοί, πώς λέγεται το στα ρώσικα? Σπροσύμπα. Σας ζητράβιε. Τι θα πει αυτό? Σας ζαβατικά. Πατατόφσκα, για. Κάσκα. Κάσκα. Κράει. Ότι. Ναι, είναι η Αριάδνη, Ρομήλος. Έχει πολλές. Ρομήλος, ωραίο. Breakfast FM με το Ρομήλο. Πάρα πολύ ωραίο. Και το φίλο του τον Έρβιν το Βρομήλο. Το φτιάξα. Διάβαζα πάλι ένα βιβλίο και σημείωνα, υπογράμμιζα. Για να τα σημαντικά. Για να τα έχω στο μυαλό μου και να ανατρέχω κάθε φορά. Να φτιάξει το είναι τη, να φτιάξει το είναι τη, παιδιά. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ναι. Δηλαδή, σα παρακαλώ, να φτιάξει το είναι μου. Διαβάζω ένα βιβλίο. Ωραία. Γιατί θέλω να φτιάξει το είναι μου, κύριε. Εγώ το διαβάζω βιβλίο. Έχει ένα πρόβλημα. Όχι, αλλά αυτό το είναι τι είναι? Το είναι το δικό μου. Κράτα του, γιατί μου το λέτε? Το είναι το δικό μου, το φτιάξει. Με στο διάλογο. Όχι, σε παρακαλώ. Να φτιάξει και εσύ το είναι σου. Το είναι μου, μια χαρά είναι το είναι μου. Δεν ξέρει ποτέ. Κοίταξε το είναι μου. Είναι καλά! Μια χαρά δεν είμαι! Ωραία, όλο το καλοκαίρι έκανα υπομονή. Για ποιο πράγμα? Ξύπναγα ξαφνικά στις 2 ώρα τη νύχτα. Ναι. Στις 3 ώρα τη νύχτα. Ναι. Στις 4 ώρα τη νύχτα. Μάλιστα. Σήμερα ξύπνησα. Έτσι κάνουν και τα μωρά, κάθε 2 ώρες θέλουν να φάνε. Ξύπνησα στις 3.30 ώρα τη νύχτα. Ναι. Γιατί μια κυρία από απέναντι διαμέρισμα. Ναι. Καταρχήν τι έκανε αυτή η κυρία? Έκανε σεξ. Έκανε σεξ. Ναι. Και φώναζε απέναντι? Όχι, φώναζε. Ούρλιαζε, λέω, Παναγία μου, τη σκοτώνουνε. Ναι. Έχουμε θύματα στο κουκάκι. Στο κουκάκι. Πω, πω. Εγώ σου έχω πει εκεί. Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι ώρα να αρχίσει να μετακινήσει προς τα πάνω εδώ. Μα είναι δυνατό? Εμείς εδώ όταν κάνουμε δεν φωνάζουμε. Γιατί? Διότι υπάρχουν απ' έξω της ασφαλείας και τα λοιπά και σου λέει μου συμβαίνει κάτι και μας μπουκάρουνε με τα όπλα μέσα. Τι συμβαίνει με το αφεντικό στο δωμάτιο? Αυτά είναι τα ζώδια που τραβούν πάνω τους την προσοχή, ναι, χωρίς καν να προσπαθήσουν. Α, ποια, ναι, να είναι άραγε. Λοιπόν, ξεκινάω. Δεν ξέρω, θες να κάψεις το θέμα από τώρα?
Μήπως είσαι καραγκιόζο παίκτης. Ξεκινάω με το λιοντάρι. Μάλιστα, να το. Και τελευταίο. Οπα. Εγώ καιρό. Α, εβέβαια. Δεν το κατάλαβα. Σιγά που θα έλειπε. Σιγά που θα έλειπε. Όπως το λέει ο Μάης ο Ψαρακοστή. Έλα, έλα, για πάμε. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσά, το έλεγε το αρχαίο ρητό και ο εγώ καιρός το βγάζει. Η έντονη προσωπικότητά του, ταυτόχρονα η δυναμική παρουσία του και το αυστηρό αλλά κομψό του look είναι κράχτες. I rest my case. Τι έχουμε τώρα? Καλέ! Ορίστε. Ποιο από τα τρία? Καμιά ώρα θα σου δείξω. Θα σου δείξω δηλαδή. Τι εννοεί? Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία μου, περάστε, ποια είστε εσείς? Καλή αρχή εύχομαι. Ευχαριστώ. Μουα, μουα. Τι κάνετε? Καλά. Πολύ καλά εσείς, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εγώ αγαπητή, να δείτε πιο κάτω τι έχει να γίνει. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, το όνομά σας. Ρίτσα. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Α, γιατί άκουσα μια πολύ μικρή καθυστέρηση στον ήχο και λέω. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη μας? Είναι μια χαρά και σας ακούει πολλές φορές και σας χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας κάνω μια ερώτηση και θα σας δώσω και τις τρεις πιθανές απαντήσεις. Μία είναι σωστή. Τι είναι ο αερογάμις? Είναι πρώτον. Ο αερογάμις είναι ένα είδος γερακιού με μυτερές φτερούγες και ουρά. Λέγεται έτσι επειδή σκίζει τον αέρα με σβελτάδα και ταχύτητα. Δεύτερον, ο αερογάμις είναι το υποκοριστικό που δίνουν πολύ καλοί πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας σε αυτόν που αργεί να μπλοκάρει στο στόχο του τον αντίπαλο. Και τρίτον, ο αερογάμις είναι ιατρικός όρος και αναφέρεται σε κάποια μικρή μερίδα ανδρών με το σύμπτωμα που όταν κάνουν σεξ σταματάνε για λίγο για να πάρουν αέρα. Ωραία εκπομπή! Ελευθερία! Έχεις την ελευθερία να διαλέξεις και να μου πεις ποια είναι η σωστή. Όπου δεν το ξέρω βέβαια. Μα γιατί? Δεν της έχει τύχει ρε παιδί μου. Ναι. Θα διαλέξω το πρώτο. Ναι. Βεβαίως. Ο Μιχάλης το πρωί τα αγαπάει όλα. Μπράβο, ωραία. Και Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μιλάει για τις πλαστικές επεμβάσεις. Έχω κάνει πολύ λίγα πράγματα. Εντάξει, σωστό. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο πιο κάτω, λίγο εδώ. Λίγο τι εννοείς? Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο, εντάξει, έχει κάνει αυτά που χρειάζεται για να βελτιώσει. Πάμε στο επόμενο, πάμε στο επόμενο. Δανάη Παπά, Λάμπρος Λάζαρης. Λίγο εδώ, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Δεν έχω τελειώσει με την προηγούμενη. Γιατί? Έχει κάνει πολλά. Η ερίσα σωτωμένη είναι αυτή. Τι είναι? Σκοτωμένη. Αρέσει Μιχάλη, ναι. Η ερίσα σωτωμένη. Και πού μένει? Θα σου το πάω σήμερα το βράδυ. Τι είναι αυτή? Γεννημένη Μιχάλη μου είναι για πίστες. Εδώ κάθεται σε κάτι σκαλιά. Άρα είναι γεννημένη για πίστες. Έχει ασχοληθεί με το modeling, ναι. Πήρε μέρος Μιχάλη μου σε καλλιστεία. Όμως το όνειρό της ήταν πάντα το τραγούδι. Η ερίσα σωτωμένη. Ναι. Είναι γεννημένη για πίστες. Και είναι και ξαπλωμένη στα σκαλιά που βλέπω. Βέβαια, ξαπλωμένη. Γιατί αισθάνεται σήμερα σκοτωμένη. Και κουρασμένη. Έλα, παιδιά, αφήστε το κορίτσι. Παρ' όλα αυτά όμως που είναι, είναι και περιποιημένη. Είναι περιποιημένη, βεβαίως, σκοτωμένη. Δεν μπορώ να πω. Τι περιμένει? Είναι μαυρισμένη επίσης. Από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι είναι μαυρισμένη. Είναι μαυρισμένη. Ποια? Ισοτωμένη. Λυσάξατε. Δεν ηρεμείτε. Κάτι τέτοιο, γιατί αυτή δεν ήρθε στο X-Factor, θα την έβλεπα. Κάτι γίνεται με αυτήν. Κάτι γίνεται. Πόλεμος, λέει η Ελληνίδα Μπάρμπι της NASA. Έχει βγει ένας. Είναι μια κοπέλα η οποία όλο αυτόν τον καιρό, από ό,τι κατάλαβα, έλεγε ότι έχω πάρει αυτά τα πτυχία. Έχει έτσι. Πάρει αυτά τα πτυχία, ναι. Έχω οδηγήσει πυράβλους. Έχω πάει εκεί, έχω πάει εδώ. Και βγήκε ένας καθηγητής από τη Γαλλία, ο οποίος λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ότι δεν την ξέρουμε ποια. Δεν την ξέρουμε ποια είναι και τα λέει ψέματα. Μήπως είναι influencer. Influencer της NASA. Οι περισσότεροι influencers δεν είναι τίποτα γι' αυτό. Εγώ λέω να πάρω το φίλο μου τον Μπράνσον. Ναι. Και να του πω έτσι κι αλλιώς ετοιμάζεις ταξίδια. Σωστά. Για πάρτι μας. Μάλιστα. Για έξω από το από ναι, εδώ. Ναι, για έξω από εδώ. Να βάλουμε ένα μεγάλο και να έχουμε όλους τους influencers. Όλους όμως. Θα τους προγραμματίσουμε, αλλά δεν θα έχουμε προγραμματίσει επιστροφή. Όχι. Θα ησυχάσει το Instagram. Όχι αλέ ρετούρ, μόνο αλέ. Αλέ, 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 αλέ. Αλέ. Αν και ακόμα εντάξει, διατηρείται το καλοκαίρι. Βεβαίως, εδώ ναι, είναι. Φυσικά, παιδιά, εδώ είναι το καλοκαίρι. Εδώ είναι το καλοκαίρι, παιδιά. Εδώ είναι το καλοκαίρι, παιδιά. Καλέ! Ορίστε. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Σε ξεφύγει, έχεις μεγάλη ποσότητα ηλιθιότητας. Είσαι να πας να γραφτείς ένα ειδικό οργανισμό. Σε τι οργανισμό? Στους ηλίθιους χωρίς σύνορα. Ποιος είναι εκεί?
Ξένια είμαι. Ξένια, έχουμε όλο κορίτσια σήμερα στην γραμμή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το νησί είναι στο Αιγαίο Πέλαγος. Η πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι του νησιού έχει το ίδιο όνομα με το νησί. Έχει συνολικά περίπου 64 χωριά. Είναι το 5ο κατά σειρά μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Σύμφωνα με μία εκδοχή, σε βοηθάω εδώ, το νησί αυτό είναι η γενέτειρα του Ομήρου. Η δημόσια ιστορική κεντρική βιβλιοθήκη στο νησί είναι μία από τις πιο σημαντικές στην Ελλάδα. Γνωστή, και εδώ σε βοηθάω, είναι και η πόλη του Βροντάδου που γίνεται ρουκετοπόλεμο κάθε Πάσχα. Καίγονται. Τα κύρια προϊόντα που εξάγει είναι η μαστίχα, το λάδι, τα σίκα και το κρασί. Πού θα πάμε? Ηχείο. Βεβαίω. Είναι ηχείο. Ποια είναι τα ζώδια που πιέζουν πολύ σε μία σχέση? Εγώ καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι τρόπο. Η ζωή δίπλα σε έναν εγώ καιρό μπορεί να γίνει κουραστική, γιατί αυτό το ζώδιο έχει μάθει να μην σταματάει ποτέ. Αν και εσύ είσαι τέτοιο τύπο, τότε θα ταιριάξετε τέλεια. Δεν σταματά. Δεν σταματά ποτέ. Δεν ηρεμεί. Δηλαδή, μα έχει κουράσει. Με πιέζει αυτή η. Μιχάλη, είμαστε κουρασμένοι. Η συνέχεια. Το ακούω. Το αποδέχομαι και σα λέω στο διάβολο. Όποιο δεν μπορεί. Ευγενέστατα. Και λίγο πιο πέρα. Και λίγο πιο πέρα. Πόσο πιο πέρα να πάω. Αν το πάω εκεί, δεν πάει πιο πέρα. Στο γεροδιάολο μου λένε. Πώ γίνεται όμω. Όπου γάμο και χαρά, η Βασίλο πρώτη να είσαι παντού και πριν. Εγώ είμαι Βασίλο. Πείτε με να με λένε και Βασίλο. Μπρέκφα στα FM με τη Βασίλο. Άντε να χαθείτε. Πόσε φορέ έχει βρεθεί σε ένα μαγαζί, έχει παίξει ένα κομμάτι που σου αρέσει και έφυγε να το ξαναβάλει. Πολλέ φορέ. Κάνε φράπα στον DJ, σε εκνευριστική να το ξαναβάλει. Δεν ξαναμπαίνει, κυρία μου. Μια φορά, μια φορά και τελείωσε. Ναι, ρε παιδιά. Όσοι μένουν στην Αυστραλία, κοντά στο Perth και τους αρέσουν οι Killers, το συγκρότημα, είχαν την ευκαιρία να ευχαριστηθούν με την ψυχή τους σε ένα πάρτι που διοργάνωσε μια ομάδα. Και αυτό γιατί? Γιατί ξεκίνησε το πάρτι στις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα ακριβώς, παίζονταν συνεχώς και μόνο ένα τραγούδι το ίδιο. Συνέχεια σταμάτητα. Το γουδί, το γουδό χέρι. Συνέχεια. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ όσων έρχονται λίγο στα event μας. Μας το ζητάνε συνέχεια και τη σκεφτήκαμε να μην κάνουμε ένα party trio να παίζουμε μόνο αυτό. Παπά! Ναι. Μάλιστα λέει δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνουμε τέτοιο event. Το έχουμε ξανακάνει και με άλλα τραγούδια. Ξέρετε, το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι είναι. Ποιο είναι? Ποιο? Λοιπόν, είναι αυτό το Mr. Brightside. Καλό τραγούδι από τους Killers. Ακούστε το λίγο. Έπαιξε. Είναι τρία ώρες, έπαιξε 60 φορές στο πάρτι. Συνεχόμενες. Τι έγινε, καλέ? Ω Χριστέ μου. Τι έγινε, παιδιά? Απαπα. Τι συνέβη? Πώς με κάνει? Strip club. Strip τζάδικο, ρε παιδί μου. Ναι. Εκενώθηκε επειδή μια κοπέλα έβαλε φωτιά στο. 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 Πού, καλέ? Πού, ρε παιδιά? Στο. Στο. Συγγνώμη, θα το πω στο αυτό τη. Τι? Ναι. Έβαλε φωτιά. Δεν είχα μια φορά που λέει. Καίγεται το. Αυτό. Ωραία. Με συγχωρείς. Η φωτιά που προκάλεσε η Χέλι Βαν Ντάγκερφιλντ. Κατά λάθο. Α, κατά λάθο. Είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το διαγωνισμό που λάμβανε. Α, είχε πάρει ένα λάδι μέρα. Τι διαγωνισμό? Οι κοπέλες που δουλεύουν σε strip clubs έχουν στόχο να ανεβάζουν τη θερμοκρασία, όμως η Χέλι το παράκανε. Έριξε κατά λάθος παραπάνω. Oh. Έφλεκτο υγρό εκεί χαμηλά. Αν είναι γιατί έπρεπε να βάλει φωτιά και σε αυτό. Να το κάψει, να το κάνει. Κάφτο! Να καεί το κορδί. Κάφτο! Κάφτο! Ηρεμήστε! Κάφτο! 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 Κάφτο τώρα! Ηρεμήστε, καλέ! Το κάψε με αυτά και με αυτά. Δώσ' του να καταλάβει! Μπήκε μέσα η πυροσβεστική. Άνοιξε τις κάνουλες. Όντως. Και τις τόσβησε. Ηρεμήσατε τώρα, ε. Κρέμ μπριλέ. Ηλίθεια. Εντάξει. Η διεύθυνση ζητά. Έλα. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.